Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο ΕΓΑΛΕΟ. Τι ο Ερντογάν φταίει. Επιχείρησε να πει. Δεν ξέρω τώρα αν τον μπέρδεψε, αλλά σε αυτά τα θέματα και με το δεδομένο ότι έχει ασκηθεί ήδη κριτική στον κύριο Κασελάκη για το αν ξέρει σε βάθος τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήρθε και ως απάντηση σε αυτό που είπε και η κυρία Αχτσιόγλου εδώ στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι όταν έχουμε τόσο σοβαρές συζητήσεις με τον Ερντογάν για την εξωτερική μας πολιτική, τι έχει να πει, και μάλλον εκεί ήταν που ήρθε και η απάντηση του κύριου Κασελάκη από το ΕΓΑΛΕΟ. Όλα αυτά στο ΕΓΑΛΕΟ χθες βράδυ. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων το δικού τους, στην Κύπρο, αντί να απαντάει επί τόπου. Όπως ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και τότε το ψευδοκράτος. Και αναγνώρισε ο κύριος Ερντογάν, αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα. Λέει το ψευδοκράτος επειδή συνάδελφος που ήταν εκεί, όταν τον άκουσε να λέει αυτό το κρατήδιο, το δικό τους, του λέει το ψευδοκράτος. Ναι, δεν λέει ξέρω ψευδοκράτος. Ήταν σε αυτή τη δήλωση η λέξη κρατήδιο που είπε ο κύριος Κασελάκης. Εδώ το είπε, στο ΕΓΑΛΕΟ ήταν το είπε. Εδώ, ναι. Λέει πρώτα το κρατήδιο το δικό του, ναι, ναι. Μπερδεύεται εκεί, είναι εμφανές. Ένας συνάδελφος λέει, εννοείται του ψευδοκράτους, δεν υπάρχει κρατήδιο ναι, δικό ναι, ναι. τους. Και εκεί το διορθώνει λίγο, έτσι. Υπάρχει όμως και άλλο λάθος. Είπε ότι ο Ερντογάν ενώπιον του Αλέξη Τσίπρα είχε αναγνωρίσει τη μουσουλμανική μειονότητα. Ούτε αυτό έχει ισχύει. Είναι το δεύτερο.